της ΕΑΡ διεσώθη. Και τότε άκουσα πάρα πολλά, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του στρατοπέδου διεσώθη και παραμένει εν λειτουργία. Και δεν έβγαλα εγώ την ουρά μου απ' έξω, ήμουν εκεί μπροστά στην πύλη και με θυμάστε όλοι. Και τις ανακοινώσεις που είχα κάνει και τον τρόπο που πάλεψα. Και βέβαια δεν βγήκανε επιχείρημα, γιατί για μένα ακόμα και εκείνο το κομμάτι που χάθηκε είναι χασούρα. Αλλά όπως είπα και προς την αρχή, δεν μπορεί. Κοιτάς τι δεν θα χάσεις αυτή την περίοδο. Δεν μπορεί να θέλουμε μόνο να κερδίζουμε σαν περιοχή, όταν όλες οι άλλες περιοχές χάνουν τα μέγιστα. Υγεία. Άλλη πονημένη ιστορία, νοσοκομείο και κάτω. Ακούω τι δεν ακούω. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για το νοσοκομείο. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Και βέβαια με τα μέσα που έχουμε και υπάρχουν, οι τοποθετήσεις μου και στην Επιτροπή και τα έχω πει πολλές φορές. Παλεύουμε για να γίνει τρίτη βάρδια στη μονάδα του τεχνητού νεφρού παρά τα προβλήματα. Ας σκεφτούν κάποιοι ότι γιατρός μόνιμος στην Φλόρινα νεφρολόγος πότε ήρθε. Και από τότε φέραμε και δεύτερο και τρίτο επιχωρικό για να μπορεί να λειτουργεί. Με δεύτερο, ζητήσαμε τρίτο, δεν ήρθε. Τώρα είμαστε ξανά στην αναζήτηση τρίτου για να μπορέσει να λειτουργήσει και τρίτη βάρδια για να μπορέσουν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα στο κρεβάτι του πόνου δίνουν αγώνα. Και πιστεύω ότι παρόλο ότι αυτά που ακούγονται, κανένας δεν είναι δεν θέλει να μην λειτουργεί καλά το νοσοκομείο. Αλλά για να λειτουργεί καλά το νοσοκομείο, πρέπει να ξέρουμε σε τι περιβάλλον ζούμε. Και εγώ θέλω να προσλάβουμε αύριο 10.000 γιατρούς σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας για να μην υπάρχει πρόβλημα με την υγεία του πολίτη. Ποιο μπορεί να γίνει, ποιος θα το κάνει, πώς θα γίνει, πώς θα πληρώσουν. Με μαγικό τρόπο. Αυτά τα έχω πει αμέτρητες φορές στην Επιτροπή στους συναδέλφους μου που τάζουν λαγούν με πετραχύλια. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Άρα τι πρέπει να κάνεις, εκ των ένδων και με τα μέσα που έχεις, τα είπαμε και στη συνέντευξη της προάλλας, προσπαθείς να κρατήσεις ανοιχτές τις κλινικές. Έχω δικαίωμα να πάρω επικουρικούς. Με αυτούς θα προσπαθήσω να κρατήσω ανοιχτές τις κλινικές για να υπάρχει έστω και αυτή η παροχή υγείας που υπάρχει στη Φλόρινα, που δεν είναι η καλύτερη. Αλλά υπάρχει. Και στη δύσκολη αυτή περίοδο κρατάς με νύχια και με δόντια ζωντανές τις κλινικές και ανοιχτές για να μην κλείνουν. Γιατί υπήρχε παιδίατρος, είχαμε πρόβλημα στην γυναικολογική, δεν είχαμε γυναικολόγο. Ήρθε γυναικολόγος, βρήκαμε παιδίατρο, έφυγε ο παιδίατρος, δεν μπορεί να λειτουργήσει ξανά η γυναικολογική. Ψάχνει να βρει σε επικουρικό παιδίατρο ή άνθρωπο να κάνει τις ευημερίες. Δεν θα λέω Δήμο. Έμεινε έτσι το νοσοκομείο. Πώς λειτουργεί. Βγαίνουν σε σύνταξη γιατροί. Θα μου πείτε γιατί δεν γίνονται προσλήψεις. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, το έχουμε πει. Μακάρι να μπορούσαν να γίνουν. Είναι από τους. Ζητάει ο υπουργός, ο σημερινός υπουργός, εξαίρεση του Υπουργείου Υγείας και των προσλήψεων των γιατρών από το Γενικό Σύστημα. Πήρανε, προσλαμβάνονται άμεσα 900 γιατροί για το παιδί και 1.600 μαζί με 1.600 νοσηλευτές στο Υπουργείο Υγείας, δηλαδή μόλις βρέθηκαν οι πρώτες πιστώσεις για να μπορούν να προλάβουν, προχώρησαν στη διαδικασία. Αλλά ακόμα και αυτή η διαδικασία θέλει ένα χρόνο να ολοκληρωθεί. 8 μήνες. Να πω ότι στην προσπάθειά μας αυτή αλλάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο που έλεγε για τους επικουρικούς ότι είναι για ένα χρόνο και εντάχθηκε η Φλόρινα στο ίδιο καθεστώς που είναι και τα νησιά και άλλες περιοχές ορεινές με ανεκτικές από τη Φλόρινα, ώστε ο επικουρικός γιατρός να μπορεί να μένει, να υπογράφει για 3 χρόνια, και αυτό είναι ένα δέλεαρ για να έρθουν, γιατί το πρόβλημα μας είναι ότι προκυρήσουμε θέσεις, αλλά
Καταλήγει ο διαγωνισμός άγωνος γιατί δεν έρχονται οι γιατροί. Να πω για το ΚΑΦΤΕ και για το ΚΕΦΙΑ που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα λειτουργούσαν αν δεν είχαμε ενταχθεί στο ΕΣΥ. Πολλά λείπουνε, πολλά πρέπει να γίνουν και με πολύ αγώνα το κρατάμε ζωντανό το νοσοκομείο. Και όποιος θέλει να το καταλάβει. Και όποιοι θέλουν να κατηγορούν μονάχα, ας νομίζουν ότι με θαύματα θα σώσουν τον κόσμο. Στην γεωργοκτηνοτροφία θεσμοθετήσαμε την ίδρυση κτηνοτροφικών πάρκων για να λυθεί ένα ακόμα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής μας, βέβαια όλης της Ελλάδας, αλλά και στην περιοχή μας. Έγινε μεγάλος αγώνας και μεγάλη μάχη για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τις κατασχέσεις που υπήρχε περίπτωση να γίνουν σε αυτούς που είχαν προστάσει μέσα στα χωριά. Πρέπει βέβαια και αυτοί να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Γι' αυτό μίλησα για τη θεσμοθέτηση των κτηνοτροφικών πάρκων. Που βέβαια δικαίως θα έρθουν οι κτηνοτρόφοι και θα πούνε και τι κάνατε από τότε που ψηφίσατε εδώ και ένα χρόνο περιμένουμε τα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζουν τους όρους. Και εγώ συμφωνώ μαζί τους και εγώ περιμένω να τα δω για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί με το υφιστάμενο πλαίσιο, αν προσπαθήσουν να βγάλουν τους στάβλους έξω από τα χωριά, θα καταστραφούν όλοι. Και θα καταστρέψουμε εντελώς την κτηνοτροφία, την οποία την έχουμε καταστρέψει ως πολιτεία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καταφέραμε βέβαια και να γλιτώσουμε τους νέους αγρότες από την επιστροφή της πρώτης δόσης με τροπολογία που κατέθεσα εγώ. Γιατί ήταν άλλο ένα μεγάλο εφεύρημα της παλιάς καλής εποχής που έρευνε το χρήμα που είπα προηγουμένως. Τους δίναν τα λεφτά, αλλά τους λέγανε ότι για να πάρετε τη δεύτερη δόση, η οποία ήταν 6.000-8.000, πρέπει να έχετε άδεια λειτουργίας του στάβλου, ο οποίος στοιχίζει 150. Αν αυτό έχει λογική. Και ξαφνικά τους ζητήσανε πίσω τα λεφτά. Και το ίδιο πράγμα γίνεται και γίνεται μεγάλη μάχη με αυτούς που μπήκαν στο πρόγραμμα Δασώσεων, το ξέρετε, και αυτό περιμένουμε αυτές τις μέρες να τελειώσει, να υπογραφεί επιτέλους η περιβόητη οικία που δικαιώνει τους όλους τους αγρότες οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της δάσωσης αγροτικών γεών και οι οποίοι από λάθος υπολογισμούς και δεν ντρέπομαι να το πω, αυτοί που προσαρμόσαν το ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα ελληνικά δεδομένα, τους όρους που βάλαν ήταν απαράδεκτοι και οδήγησαν στην καταστροφή εκατοντάδες και χιλιάδες συμπολίτες μας, τους οδηγούν. Και προσπαθούμε εδώ και 1,5-2 χρόνια τώρα να βρούμε λύση. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχει τελειώσει και αυτό, για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να βρουν, να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτο τη δουλειά τους. Και βέβαια ένα ακόμα θετικό βήμα είναι ότι από τη νέα ΚΑΠ οι επιδοτήσεις θα οδηγηθούν σταδιακά μόνο στους κατ' επάγγελμα αγρότες. Θα τελειώσει το ιστορικό μοντέλο που κατ' εμέ κατέστρεψε την αγροτική παραγωγή. Έδινε επιδοτήσεις ανθρώπους ανεξάρτητα από την παραγωγή. Οι επιδοτήσεις πρέπει να δίνονται πάνω στην παραγωγή για να ενισχύουμε τους αγρότες, για να παραμένουν οι αγρότες. Και θεωρώ ότι πίνει πάρα πολύ καλό βήμα και θα το δείτε στην πορεία. Σε όλα αυτά βέβαια έχουμε λύσει και άλλο ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής με τις αποκαλυφθήσεις εκτάσεις της Βεγορίτιδας στην περιοχή του Μανιακίου. Το νόμο που ψηφίστηκε και δίνει το δικαίωμα, παρόλο που είχαν καταργηθεί η έννοια, έχει καταργηθεί η έννοια ακτήμονας, δίνει δικαίωμα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, και έγινε για αυτήν την περιοχή, να αποδοθούν εκτάσεις 20-25 στρέμματα στο κάθε αγρότη, οι καταπατημένες, και πολύ σύντομα, μέσα στο επόμενο 20ωμέρο, θα δώσουμε λύση και στην περιοχή Πετρών, που έχουν το ίδιο πρόβλημα οι κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμονα, που έχουν καταπατηθεί σε εκτάσεις γιατί
αποκαλυφθεί σε εκτάσεις από τη λίμνη των Πετρών. Τελευταίο, σειρά να σας κουράσω πολύ, είναι η τροπολογία που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα και λύνει επιτέλους το θέμα της απαγόρευσης της αλληλείας στα καταφύγια άγρια ζωής. Άλλο ένα πρόβλημα και εδώ δείτε και τις διαφορές. Καταφύγια άγρια ζωής, άμα δείτε και την τροπολογία, δεν ξέρω αν την έχουν στείλει τα παιδιά στα μέσα. Καταφύγια άγρια ζωής υπάρχουν σε όλες τις λίμνες, σε πάρα πολλές λίμνες και ποτάμια της πατρίδας, μα ακόμα και στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Και το ψάρεμα απαγορεύτηκε μόνο στις δικές μας. Από το Μάιο. Ετοίμασα τροπολογία σε συνεργασία με την Γενική Διευθύντρια Αλληλείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα δάση και τα καταφύγια ανήκουν στο ΕΠΚΑ. Την έχω έτοιμη από το Σεπτέμβριο και κατάφερε να περάσει τώρα. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να καταλαβαίνουν το τι σημαίνει για τον κόσμο να μην μπορείς να δουλέψεις. Παρ' όλα αυτά, και αυτό το θέμα έχει λυθεί. Περιμένουμε να βγει το ΦΕΚ τις επόμενες δύο μέρες. Πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο θα βγει το ΦΕΚ και θα έχει τελειώσει το θέμα για αυτούς τους ανθρώπους. Κλείνω με ένα τεράστιο με τα θέματα του Δήμου. Μάλλον να πω για το πρόγραμμα Ξυπονομώ που και αυτό ξέρουν οι μηχανικοί ότι η πρώτη περιοχή που πήρε έξτρα λεφτά για το Ξυπονομώ και αυτό θα έπρεπε από μόνο. Δεν έκανα καμιά μεγάλη σκέψη εγώ. Έπρεπε μόνο να καταλάβουν ότι αυτό το πρόγραμμα θα λειτουργούσε στις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Στη Δυτική Μακεδονία. Δεν μπορεί να βάζουν 20 εκατομμύρια στη Δυτική Μακεδονία και 40 στην Κρήτη και εδώ να υπάρχει δέσμευση όλου του ποσού στο πρώτο χρόνο, στο πρώτο 1,5 χρόνο και να μην απορροφάτε στην Κρήτη να απορροφάτε μόνο το 20% στην Κρήτη. Αλλά η πρώτη περιοχή που πήρε έξτρα λεφτά, γιατί μετά πήραν κι άλλες, ήταν η Δυτική Μακεδονία. Και έτσι μπόρεσε να λειτουργήσει και να συνεχίσει το πρόγραμμα και τώρα επεκτείνεται και σε δημόσια κτίρια. Και αυτό ας ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα σχολιά μας να μην έχουμε πρόβλημα. Και βέβαια για τα τεκνενόμενα στο Δήμο δεν θα πω πολλά πράγματα. Είχα δηλώσει από την αρχή ότι εγώ θα επιμείνω σε αυτά που δεσμεύτηκα προεκλογικά όταν πήρα την απόφαση μου να διεκδικήσω την Δήμο της Φλόρινας. Συνεχίζει να ισχύει αυτό το πράγμα, θα είμαι εκεί παρόν. Παρόλε τι αντιξότητε που αντιμετωπίζω, πηγαίνω, έρχομαι στην Αθήνα, αλλά θα είμαι εκεί παρόν. Θα προσπαθώ να βρω ένα τόπο συνεννόηση και συνένεση για το καλό των πολιτών. Θα δώσουμε ξεχωριστή συνέντευξη για τις Δημοτικές Αρχές και θα κλείσω για τη τηλεθέρμανση όπου ζήτησα, γιατί καίει όλο το κόσμο και με καίει και εμένα και σαν βουλευτή πέρα από το Δημοτικό Σύμβουλο. Θα ζητήσω εγγράφος γιατί το ζήτησα προφορικώς, ενημέρωσε από τον Δήμαρχο πού βρίσκεται αυτό το θέμα της τηλεθέρμανσης, γιατί παρόλε τις μεγαλοστομίες και τις μεγάλες δηλώσεις, εγώ βλέπω ότι είναι κολλημένο, δυστυχώς. Και πρέπει να προχωρήσει. Και είναι λύση και είναι απέτηση της κοινωνίας να προχωρήσει. Και αν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να βάλουμε, να αφήσουμε τις διαφορές μας και να σκύψουμε το κεφάλι και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βρούμε τη λύση του προβλήματος. Με το να κρυβόμαστε ή να μην αποκαλύπτουμε το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν βοηθάμε κανένα. Τη ζημιά θα την πάθουμε όλοι. Μακάρι να μην υπάρχει για να προχωράνε απρόσκοπτα τα πράγματα. Αλλά αν υπάρχει πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να βρούμε τι πρέπει να γίνει. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί για αυτό το τόπο. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Ανεξαιρέτως.
Για το Δήμο ακόμα θέλω να πω ότι ήδη εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα γύρω στις 200.000 για τα γήπεδα και είναι ένα καλό νέο για τους νέους της περιοχής μας. Θα γίνει με έργο απευθείας από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τάπητα στα βοηθητικά, νέος αλλαγή τάπητα στο ΔΑΤ. Όλα αυτά που είναι απαραίτητα ώστε να μπορούν να συνεχίσουν πρόσφατα οι νέοι μας να αθλούνται και να γυμνάζονται. Και βέβαια θα καταθέσω πρόταση στο πρόγραμμα στην αστική αναζωογόνηση 12-15. Θα καταθέσω πρόταση στον Δήμο, ευελπιστώ ότι θα την προωθήσουμε, γιατί μπορούμε να πάρουμε ένα πρόγραμμα όπου δόθηκε παράταση, γιατί δεν είχε γίνει έτσι από το Δημοκρατικό, να μπούμε στο πρόγραμμα, δεν είχε πει στο Πράσινο Ταμείο, σε αυτό το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου δεν είχε πει πρόγραμμα και μπορούμε να πάρουμε ένα έργο των 200.000. Τέλος θα ήθελα να πω ότι πολλά έχουν ακόμα να γίνουν και όλα αυτά δεν αφορούν ένα πρόσωπο. Αφορούν όλους τους φορείς και να πω και το αποτέλεσμα που πρέπει να έχουμε στη συνεργασία όλων των φορέων. Με μεγάλες κουβέντες, με αλληλοκατηγορίες και με προσπάθεια υπονόμησης ο ένας του άλλου, δεν βοηθάνε το τόπο μας. Θεωρώ ότι όποιος ασχολείται με τα κοινά έχει και από μέσα του αυτό που θέλει να κάνει, αλλά και υποχρέωση να το κάνει είναι να βάζει πίσω το εγώ και μπροστά το εμείς. Θεωρώ ότι όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε και αναλόγως των πολιτικών εξελίξεων να βάλουμε κάτω και να βρούμε λύση στα προβλήματα της περιοχής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν θέλετε οτιδήποτε, σας κούρασα σήμερα.